Η πρόσκληση να παραβρεθούμε σήμερα στο ξεκίνημα του νέου αιώνα, του δεύτερου από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αυτή την εκδήλωση, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ένωσή μας στην ανεξάρτητη ένωση αποστάτων των τρόπων δυνάμεων. Υπήρξε και επίσης εφαρμογή από τις κυβερνήσεις όλων των εντολών των δανειστών, οδήγησαν στη λαϊλασία της δημόσιας ιδιωτικής περιουσίας, στην ολοκληρωτική εξαθλίωση και ταπείνωση του λαού, στην κατάργηση στην ουσία κάθε ίχνους εθνικής κυριαρχίας και αξιοκρατίας. Τα περιεξόδου τάχα από τα μνημόνια και τις μνημονιακές υποχρεώσεις και η κόπωση των πολιτών σε συνδυασμό με το μυκλώδες τοπίο που δημιούργησαν τόσο τα αστικά κόμματα όσο και τα τάχα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης οδήγησαν σε εσωστρέφεια υποπάθεια από διοργάνωση και απραξία. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να πείσει ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και το ενδιαφέρεται για το λαό προχώρησε στην εξαγγελία διάφορων μέτρων για το μέλλον και καταβολή επιδομάτων. Επιδόματα στην ουσία αντίδωρα ελεημοσύνης και πείνας. Σε αυτά τα πλαίσια, αλλά και για να εμφανιστεί λογιστική μείωση των οφειλών του κράτους προς τρίτους, προχώρησε στην πολυδιαφημιζόμενη καταβολή των αναδρομικών. Αναδρομικών που διαμορφώθηκαν όπως βόλευαν τους κρατούντες και όχι όπως το δίκαιο επέβαλε. Βέβαια, η επαναφορά των μισθών και των συντάξεων εκεί που το δίκαιο και οι δικαστικές αποφάσεις επιτάσσουν, ούτε λόγος. Το σάλπισμα νομεί για να μας κρατάνε σε καταστολή σύγκριση. Τα γεγονότα αυτά για μια ακόμα φορά έδειξαν ότι μόνο η αγωνιστική διεκδικητική δράση μπορεί να έχει αποτελέσματα. Αυτό ας μας αφηρνήσει και ας μετατρέψουμε τα συναισθήματα αγανάκτησης, πίκρας, οργής, απόγνωσης και απογοήτευσης που μας πλημμυρίζουν σε απόφαση αντίδρασης, διεκδίκησης και αγώνα. Ήρθε η ώρα ο καθένας να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε και γι' αυτό η ΑΝΕΕΔ σας καλεί να πυκνώσετε τις γραμμές της και όλοι μαζί να προχωρήσουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε. Με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών και το σημερινό συνεδρίο, επιτρέψτε μου να ενώσω και τη δική μου φωνή στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη λέγοντας όχι τόσο στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στον αλληλεγγύη και τον εθνικισμό. Λέγοντας όμως ένα μεγάλο ναι στη φιλία, στην αλληλεγγύη και στην κοινή πάλη των λαών. Παρακαλώ να δεχτείτε τις καλύτερες και από καρδιάς ευχές για μια χρονιά ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης, αγώνων, ελπίδας, δημιουργίας ανατροπών. Για μια καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.